Βρισκόμαστε με τη Σοφία Σκορδά, η οποία ήρθε πρώτη στις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ Μυτιλίνης. Σοφία, τι βαθμό, τι μέσο όρο έβγαλες? Ο μέσος όρος μου είναι 19,72. Τι έγραψες στα μαθήματα? Είχα στην ανατομία 20, στην υγιεινή 20, στα μαθηματικά 19,9 και στην έκθεση 18,8. Σε ποιες σχολές θέλεις να δηλώσεις? Με ενδιαφέρουν πολλές σχολές από το τομέα της υγείας, όπως η ιατρική, η οδοντιατρική, η φαρμακευτική. Αλλά θα αποφασίσω σε λιγάκι. Πώς αισθάνεσαι που πέτυχες έναν δύσκολο στόχο? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, με πάρα πολύ κόπο. Ένας απαιτητικός αγώνος που ευτυχώς ανταμείφθηκε και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Τι ήταν αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια? Σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξή τους, τους δασκάλους μου στο Δημοτικό Σχολείο της Βαριάς, τους καθηγητές μου στο Μουσικό Σχολείο της Μυτιλίνης, όπου φοιτησα για 4 χρόνια, και φυσικά τους εξαιρετικούς καθηγητές μου στο δεύτερο ΕΠΑΛ Μυτιλίνης, για όλο το ενδιαφέρον τους και για όλα όσα μου προσέφεραν. Έχεις σκεφτεί ποιες πόλεις θα δηλώσεις? Πρώτη μου προτίμηση είναι η Αθήνα, αλλά δεν έχω πρόβλημα να πάω και κάπου αλλού. Τι σε δυσκόλεψε όλο αυτό το διάστημα? Ήταν ότι είχαμε να δώσουμε εξετάσεις 3 χρόνια εμείς, δηλαδή στο Λύκειο δεν είχαμε δώσει καθόλου, και ξαφνικά είχαμε το άγχος των Πανελληνίων αλλά και το άγχος της εξέτασης, γιατί ήταν κάτι ασυνήθιστο πλέον για μας, αφού είχαμε ένα μεγάλο διάστημα για να δώσουμε εξετάσεις. Σίγουρα η ύλη για την τρίτη ηλικίου, η επίτευξη του στόχου, όλα αυτά είναι κάτι που προκαλεί άγχος, πίεση λίγο. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το πιο εύκολο για σένα μάθημα και το πιο δύσκολο? Νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι η έκθεση, γιατί δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις πώς θα πάει. Το πιο εύκολο ίσως ήταν η υγιεινή στο δικό μας τομέα. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στους συμμαθητές σου που πέτυχαν το στόχο τους, αλλά και αυτούς που δεν τα κατάφεραν? Εύχομαι πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν το στόχο τους, αλλά και για αυτά που θα πέτυχαν έχω να πω ότι δεν πειράζει, δεν είναι όλα θέμα Πανελληνίων, ο καθένας θα βρει το δρόμο του, κανένας δεν χάνεται, οπότε δεν πρέπει κανένας να στεναχωριέται γι' αυτό. Σίγουρα όταν η προσπάθεια δεν ανταμείβεται, κάποιος στεναχωριέται, αλλά από εκεί και πέρα όλα θα έρθουν. Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα των γονέων μετά το άκουσμα της βαθμολογίας? Φυσικά πάρα πολύ χαρά, συγκίνηση σίγουρα, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά τόσο για μένα όσο για αυτούς, γιατί χωρίς την υποστήριξη της οικογένειάς μου δεν θα είχα καταφέρει τίποτα, αλλά πάρα πολύ χαρά.